Hey παιδες, ψάχνετε για φτηνά παιχνίδια? Τσεκάρετε το link στην περιγραφή για το Instant Gaming. Γεια σας καλό παιδιά, GamerGrasp εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Part 2 του Death Stranding. Συνεχίζουμε ακριβώς από εκεί που είχαμε μείνει. Σας φαίνεται το στυλάκι μου, το καπελάκι. Αυτός πάλι δακρύζει. Πάλι δακρύζει αυτός. Τι είναι ρε Σαμ? Μας βάλανε μέσα? Επεισόδιο 1. Bridged. Okay. Τι φάση με τα μωράκια, ρε παιδιά. Τι ξύπνησες? Λοιπόν, πώς είναι να επιστρέφεις πάλι στον κόσμο των ζωντανών? Μην ανησυχείς. Είμαι γιατρός. Ιατροδικαστής, βασικά. Αχα. Τι έγινε? Καλό, πώς το έκανες? Λέγε με Deadman. Τα πάω πολύ καλά με τους νεκρούς. Εσύ δεν είσαι φυσικά. Αντίθετα Βασίλης με Μίλιος, το όνομά μου, Deadman. Δεν πέθανα ποτέ στα αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί η φωνή του μου θυμίζει τον Νάνο να μην το κάνεις αυτό. Από τον God of War. Δεν είμαι ειδικός, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι είναι για την προστασία σου. Βλέπεις? Είμαι κρατούμενος. Δεν είναι χειροπέδες. Είναι υπερσύγχρονες συσκευές που μας διατηρούν όλους συνδεδεμένους. Μας. Okay. Bridges. Μας. Ναι, την Bridges. Την καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας. Ή την αποφυγή του αφανισμού, αν προτιμάς. Καλά. Πού είμαι? Τι ώρα είναι? Κοίταξε. Προσπάθησε να την πιέσεις στο δέρμα σου. Κάπως έτσι. Χαλάρωσε. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα σου συνδέθηκε καλά με τη χειροπέδα. Κοίτα, κοίτα. Okay. Τι είναι όλα αυτά? Οι χειροπέδες θα σε προσέχουν όλο το 24ωρο. Δηλαδή, εμείς θα σε βοηθάμε. Τι στο διάολο. Δύο μέρες. Δύο μέρες κοιμάμαι. Πήραμε την πρωτοβουλία και συλλέξαμε δείγματα των σωματικών υγρών σου. Τι σωματικά υγρά, τι εννοείς? Είσαι παραπατρισμένος. Αυτό σε κάνει πολύ ξεχωριστό. Κοίτα την ουλή που έχει στο... Τι συνέβη στους τύπους της ΑΠ? Κούτελο. Η Central Node καταστράφηκε στον αφανισμό. Τέλος παιχνιδιού, φίλε. Είναι πια κρατήρας. Πάει εκείνη η πόλη δηλαδή που είχαμε πάει? Okay. Οι μόνοι που συνεχίζουν είσαι εσύ, για προφανείς λόγους, και το χαλασμένο σου Bridge Baby. Είναι καλά. Το έχουμε βάλει για πέταμα. Δεν δουλεύει πια. Πετάξατε ένα μωρό? Χάσαμε τους πάντες. Όχι μόνο την αποκομή διπτωμάτων. Την ομάδα μου, το αρχηγείο, όλο το Βρέντεφορτ. Τους πάντες από τη Central Node City. Είμαστε στη βάση μας, στην Capital Node City τώρα. Ή καλύτερα, στο νέο μας αρχηγείο. Το Sudbury φαινόταν η μόνη λογική επιλογή. Αλλά η ομάδα εφαρμογής μας έχει αποδεκατιστεί. Και πόσα αλήθεια να μπορέσει να κάνει μέσα σε δύο μέρες. Monster. Η κατάσταση εδώ είναι χάλια. Είχε μπουκαλάκια Monster. Ευτυχώς. Ο διευθυντής και η ομάδα υποστήριξής του ήταν εκτός πόλης εκείνο τον καιρό. Οπότε η ηγεσία παραμένει αλόβητη. Λαχταράω ένα μπουκαλάκι Monster τώρα, δεν... Ξέρω ότι είναι κάπως γρήγορα, αλλά σου έχω μια δουλειά. Okay. Πρώτα θα πιω τα μπουκαλάκια. Αυτό το αποτύπωμα είναι από τον επαναπατρισμό σου? Και το άλλο σημάδι εκεί? Από μια τύπησα σε μια σπήλια. Κατάλαβα. Έχεις αφιφοβία. Τι έχει? Δεν είναι παράξενο που ήσουν έξω μόνος σου, που κανείς δεν θα σ' άγγιζε. Mm-hmm. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προσεκτικός, Σαμ. Λοιπόν, χαίρομαι. Σου έχουμε μια επίγουσα παράδοση. Θα ήθελα να πας στην πρόεδρο λίγη μορφήνη. Ποια πρόεδρο? Η Αμερική τελείωσε.
Για τη δήμαρχο της Central Knot, μου λες? Όχι, όχι, όχι τη δήμαρχο. Η Αμερική ζει ακόμα, Σαμ. Ο πρόεδρος είναι στα τελευταία στάδια του καρκίνου. Σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά υπάρχει χρόνος. Γιατί εγώ? Σκατόφατσα ο Σαμ, κοίτα. Κάνε ό,τι σου λέω και σου υπόσχομαι ότι θα καταλάβεις. Γιατί όχι εσύ? Γιατί βασικά δεν είμαι εδώ. Okay, wow. Μην πήγες. Συγγνώμη. Αυτό μπροστά σου είναι χειραλιόγραμμα. Χειραλιόγραμμα. Και να... και τα δάκρυα. Αλλεργική αντίδραση στη χειρική εκπομπή. Βασικά είμαι στην πτέρυγα απομόνωση, στο μεγάλο τριγωνικό κτίριο. Α, εδώ είναι η μορφή. Okay. Και πάμε στην πρόεδρο. Για τις παρούσεις συμπρίτσες συνάπτει σύμβαση με τον Σαμ Πόρτερ. Έλα τώρα. Έχετε μορφήνει εκεί. Τι τρέχει, θα μου πεις την αλήθεια? Η αλήθεια, Σαμ, είναι ότι η τελευταία πρόεδρος της Αμερικής θέλει να σε δει. Θες τιμή πραγματικά μου τώρα να αρνηθείς? Δεν έχω ιδέα, θέλω να αρνηθώ ή όχι. Δεν έχω καταλάβει τίποτα ακόμα. Σαμ, τι λες, πάμε στην πρόεδρο της Αμερικής? Πάμε την πρώτη μας παράδοση. Φοράω και μια ονειροπαγίδα, έχω προσέξει. Τα λέμε στην πτέρυγα απομόνωσης. Αν είναι ονειροπαγίδα. Και χιλιόγραμμα. Πώς το είπε, χιλιόγραμμα, τέλος πάντων. Ολόγραμμα, χιλιόγραμμα. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβα. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, παιδιά. Σάρωση ταυτότητας Βρίτσες. Επανήθευση ταυτότητας. Πιάσε. Έγκυρη, καλώς όρισες, Σαμ Πόρτερ Βρίτσες. Δεν κίνησε το φορτίο από το χέρι στην πλάτη, οκ. Πάμε. Εκείνη Σάρωση, να έχετε ευχάριστο ταξίδι. Παραγγελία για τον Σαμ Πόρτερ Βρίτσες. Υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Έτοιμα μεταφοράς μορφήνη στην πτέρυγα απομόνωσης για άμεση χορήγηση στην πρόεδρο. Είναι τόσο πολλά στην αρχή του παιχνιδιού, ξέρω που πρέπει να μάθεις. Θα μου δώσετε μια μηχανή τουλάχιστον, μεταφορικό μέσο. Οκ, κόντεκ, τι είναι αυτό? Στον χάρτη στις κυροπέδες σου αν έχεις χαθεί, Σαμ. Αχα. Η πτέρυγα απομόνωσης πρέπει να ξεχωρίζει. Αν δεν ξέρεις πώς να φτάσεις, βάλε δείκτες και όρισε πορείες. Τέλεια. Δοκίμασέ το και θα καταλάβεις. Τέλεια. Ας το δοκιμάσουμε. Άνοιξε τις χειροπέδες για να δεις το χάρτη. Options. Okay. So. Αυτός είναι ο χάρτης. Zoom in, zoom out. Okay. GG. Capital Knot City. Διαχείριση του φορτίου. Για να διαχειριστούμε μορφείο. Μετέφερε σε... μπότες μεταφορέα. What the fuck. Τι είναι αυτό, κουβάλισε στο χέρι, ξεφόρτωσε. Οκ. Okay. Μπότε σε μεταφορέα, δεν μεταφέρεται. Οκ. Okay. Πάμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Και πρέπει να πάω. Προορισμός, πτέρυγα απομόνωσης. Yeah, okay. Πάμε εκεί. Νομίζω είναι αυτό το κτίριο μπροστά μας, εκεί. Ο μάγκες τι γίνεται. United Cities of America, λέει. Οκ. Okay. Bridges. Πολύ περίεργο, δεν ξέρω, ξαφνιάστηκα λίγο που είχε μπουκαλάκια, όχι Red Bull, μπουκαλάκια Monster στο τραπέζι. Ελπίζω να τα πιω. Ναι. Ο καλός σου γείτονας Deadman εδώ. Αν θες να δεις αν πηγαίνει σωστά, τσέκαρε την πηξίδα σου. Δεν θα σε οδηγήσει κάπου λάθος, αρκεί να έχεις κάποιον προορισμό. Wow, με αυτό κλείνω το στόμα μου για να μην ανασάνω. Δεν το ήξερα. Λειτουργία επεξίδας. Οκ. Okay. Προορισμός. Ωραία. Πάω καλά. Τέλεια. Ένα από τα πιο περίεργα παιχνίδια. Αν όχι το πιο περίεργο παιχνίδι που έχω παίξει μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον σε πρόλογο. Η Deadman δεν ήταν απλώς το αρχηγείο της Bridges. Ήταν και η έδρα του κινήματος της αναδόμησης. Αν η πρόεδρος δεν χρειαζόταν ειδική θεραπεία, δεν θα είχε φύγει ποτέ.
Και αν δεν είχε φύγει, δεν θα φεύγαμε κι εμείς. Okay. Interesting. Entrance for bridges only. Okay. Λυπήθηκα λίγο που πετάξαμε το μωρό. Βόρεια περιχώρα της Capital Not City. Πες μου ότι θα μου δώσετε κάποιο όχημα. Πάμε κάτω. Έχω μείνει λίγο μαμάκας με αυτό το παιχνίδι. Με την εισαγωγή, με το πρόλογο, με όλα. Απλώς είναι τόσα πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, και... είμαι ακόμα λίγο μπερδεμένος. Οι θετικές της ενδείξεις δείχνουν το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ελπίδα να συνέλθει. Όχι, από ό,τι βλέπω, όχι. Καλώς να αρχίσουμε την προετοιμασία. Γιατί πρόεδρο μου ήταν. Σαμ, εγώ είμαι ο Deadman. Τη αναγνώρισα. Θέλω να μάθω για την ουλή σου στο... στη φάτσα. Συγγνώμη, λάθος μου. Okay. Εύκολη παράδοση. Φοβάμαι ότι η κατάσταση της Προέδρου επιδεινώθηκε. Ευχαριστώ. Αυτό θα της απαλύνει τον πόνο. Okay. Μορφήν ιδέα της θα της επιτρέψει να σου μιλήσει πριν φύγει για πάντα. Της. Η πρώτη και η τελευταία γυναίκα Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σίγουρα θα τη θυμάσαι. Αυτή σε μεγάλωσε. Τι έγινε, λέει. Δεν είσαι κατάλληλα ντυμένος για να την ξαναδείς. Ναι, ούτε εγώ. Βγάλ την πριν έρθεις μέσα. Να τη βγάλω πριν έρθω μέσα. Σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να δει ο πρόεδρος. Το κόβω λοιπόν. Κατάσταση φορτίου, λιγότερο από 50% ζημιά. Δεν θα δώσω σημασία σε αυτά. Τι είναι όλα αυτά, χρόνος παράδοσης. Πόση ώρα κάναμε, ας πούμε, να το παραδώσουμε. Θέλω να μάθω. Όγκος παραδόσης, παραγγελία, οκ. Τέλος πάντων, κάνουμε παραδόσεις για τα likes, από ό,τι φαίνεται. Πτέρυγα από μόνο στις γραφείο της Προέδρου. Πρέπει να τη βγάλουμε πριν μπούμε στο γραφείο. Τι γίνεται εδώ? Ρε φίλε, είμαστε στο Oval γραφείο, πώς λέγεται. Στο Λευκό Οίκο. Αυτός είναι το δεξί χέρι της Προέδρου. Ο διευθυντής της Bridges. Γεια σου, διευθυντή της Bridges. Ο Ντάι Χάρντμαν. Ντάι Χάρντμαν. Α, ήσουν με την Bridges 1. Οπότε δεν χρειάζονται συστάσεις. Πόσο πάει, Σαμ? 10 χρόνια. Ιωαννίδης. Κοίτα μας. Δύο απέθαντα φρικιά που συναντιούνται έτσι. Ναι, πάντως, κι εγώ χάρηκα που σε είδα. Η Πρόεδρος περιμένει. Okay. Πότε τη βγάζω ακριβώς? Είναι η μητέρα σου. What? Η Bridget. Δεν είναι και πολύ στα καλά της. Αλλά ξέρω ότι εσένα θα σε αναγνώρισει. Όπως λέμε, είναι η μητέρα μου ή όπως λέμε, ξέρω, η μητέρα ολονών ή κάτι τέτοιο. Κυρία Πρόεδρε, φέραμε τον Σαμ. Μαμά. Μην τη βγάζεις, μαμά, μην τη βγάζεις, μαμά. Α, τώρα είσαι εδώ, μπορείς να αγγίξεις πράγματα, δηλαδή. Θα σας αφήσουμε μόνος. Α, ναι, είχε πει ότι είναι σε αυτό το κτίριο. Θα μας αφήσετε Σαμ, μόνος. Έλα. Το ήξερα ότι θα γυρίσεις. Πού το ήξερες? Μαμά. Πώς είσαι, καλά? Παίζω ένα παιχνίδι του Χιντεο Κοτζίμα. Πώς λες να είμαι? Μου φαίνεσαι καλύτερο από μένα. Ναι, το
ξέρω Λίντζι, ότι με μισείς. Λίντζι Βάγνερ. Μαρία Κατσάρου. Κατσαρού. Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Η Άμελη. Η Άμελη. Θυμάσαι ότι η Άμελη πήγε δυτικά. Της πήρε 3 χρόνια να το κάνει. Προσπαθεί να ξαναχτίσει τη χώρα. Ακόμα η ίδια καραμέλα, ε. Εσένα ήθελα να στείλω, Σαμ. Ο χρόνος τελειώνει. Βοήθησε την Άμελη. Σε χρειάζεται. Πολύ περίεργο. Μαζί θα μας βοηθήσεις να ξανασυνδεθούμε. Η Αμερική θα ξαναενωθεί. Okay. Σαμ, αν δεν καταφέρουμε να ενωθούμε ξανά, η ανθρωπότητα δεν θα επιβιώσει. Δεν χρειαζόμαστε χώρα. Όχι τώρα πια. Κι όμως, μόνοι μας δεν έχουμε μέλλον. Όχι, η Αμερική ξόφλησε. Μπρίτζετ, είσαι πρόεδρος ενός λάκου με σκάτα. Σαμ, άκουσέ με. Άκουσέ... Μη γιάγκη εκτός ο Σαμ. Μάνα σου είναι. Μαμά, φύγε. Από πάνω μου. Όποτε θέλεις να με βοηθήσεις. Όχι, δεν... Ρε παιδιά, εγώ τη λυπήθηκα. Σ' αγαπώ, Σαμ. Κι εγώ σ' αγαπώ, μαμά. Σε λυπάμαι. Σε περιμένω στην παραλία. Όπα, σ' αγαπάω πιο πολύ τώρα. Οκ, okay, πέθανε. Παιδιά, τη λυπήθηκα. Κύριε Πρόεδρε. Και ακόμα δεν τη ξέρω, έτσι. Δεν... Όχι, όχι. Από αυτό δεν δάκρυσες, δηλαδή. Όταν βλέπεις τα ξύ ε δακρύζεις, εδώ πέθανε η μάνα σου, δεν κλαις. Τόση λεπτομέρεια του παιχνίδι που θες να το βλέπεις, ξέρεις, παντού να παρατηρήσεις τα πάντα σαν κινηματογραφική ταινία για τέτοια. Wow. Ήταν ένα ολόγραμμα όλα αυτά. Λογικά αυτή είναι η μητέρα μας στη μέση, έτσι. Άκουσε. Κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι η πρόεδρος είναι νεκρή. Αν βγει παρά έξω, τελείωσε η Bridges. Όσα έγιναν εδώ δεν πρέπει να βγουν από αυτό το δωμάτιο, το κατάλαβες? Ναι, διευθυντή. Υπάρχει όμως και το πτώμα. Χωρίς το τμήμα αποκομιδής πτωμάτων. Το έχουμε φροντίσει. Πώς το έχετε φροντίσει, το πτώμα της Προέδρου? Μάλλον θα το κουβαλήσω εγώ, θα το παραδώσω εγώ, κάτι τέτοιο. Τι είναι, παιδιά? Σαμ. Έλα. Πριν πεθάνει η Πρόεδρος έκανε ένα συμβόλαιο μαζί σου. Τι λες ακριβώς? Πότε το έκανε? Ως μέλος της Bridges θα πρέπει να δουλέψεις μαζί μας για να ξαναχτίσουμε την Αμερική. Πας να με στρατολογήσεις, όπως και εκείνη. Όμως τα κατάφερε. Κοίτα τον καρπό σου. Αν δεν είναι συμβολικό αυτό, τότε δεν ξέρω τι είναι. Διευθυντή, ο καρκίνος είχε πια εξαπλωθεί σε όλο της το σώμα.
Δεν μπορούμε να πάρουμε τα όργανά της και δεν χρειάζεται νεκροψία. Το σώμα της θα πρέπει να πάει για αποτέφρωση πριν νεκρώσει. Κι αν συμβεί αυτό, όλο το μέρος θα γίνει κρατήρας. Τι θέλετε να κάνω? Να την πας. Δεν έχουμε μεταφορείς αυτή τη στιγμή. Και η ομάδα αποκομιδής πτωμάτων που ήταν μαζί σου είναι νεκρή. Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά το σώμα της Προέδρου πρέπει να καεί. Ο δρόμος από την Capital Not City στον αποτεφρωτήρα καταστράφηκε από τον κρατήρα θανάτου. Πλέον πας εκεί μόνο με τα πόδια, μέσα από τα βουνά. Αλλά η χειρική πυκνότητα εκεί είναι στα ύψη. Πρέπει να είναι 6Ε. Η αποστολή έχει απαιτήσεις. Dooms, επαναπατρισμένο. Οπότε εγώ, γιατί? Μόλις τώρα σου είπα γιατί. Ο χρόνος ήδη κυλάει. Τώρα πήγαινε να το κάνεις, Sam Porter Bridges. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα κουβαλήσουμε τη μάνα μας και την πάμε κάπου μακριά για να μην νεκρώσει εδώ πέρα, γιατί θα δημιουργήσει κρατήρα όπως είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Δεν ξέρω καν τι λέω, αλλά τα λέω. Πτέρυγα από μόνος υπόγεια είσοδος βορεία περιοχή της Capital Not. Οπότε για φορτίο αυτή τη φορά θα κουβαλήσουμε το πτώμα της μητέρας μας, ξέρω εγώ, της Προέδρου. Μπορώ να έχω ένα λεπτό? Η Πρόεδρος Στραντ πίστευε πολύ στην αμερικανική αναδόμηση. Εργάστηκε ακούραστα να ενώσει ξανά το έθνος. Και χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε Bridges. Της αξίζει μια κηδεία με όλες τις τιμές. Αλλά αυτό δεν είναι εφικτό. Yeah, sure. Αν πεθάνει, πεθαίνει και η Αμερική. Μα πέθανε. Χωρίς αυτήν, η Bridges μας τελείωσε. Άκουσε με. Προσπαθώ να καταλάβω. Η καύση της πρέπει να γίνει με απόλυτη μυστικότητα. Να το κρύψω, ναι. Και να καταφέρουμε τι έγινε. Ποιος θα πάρει τη θέση της, δέξου το. Τέλος η Αμερική. Σαμ. Η Αμερική δεν τελείωσε ακόμη. Αν πεθάνει η Bridget, είπε πως θα τελειώσει. Μπορεί να τη χάσουμε εμείς, αλλά ξέρεις, έχουμε ακόμα μια χώρα που πρέπει να κυβερνηθεί. Συγγνώμη, τι? Ας μην το αναλύσουμε τώρα. Σημασία έχει να τελειώσουμε τη δουλειά της μητέρας σου και να φτιάξουμε την Αμερική όπως ήθελε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η Bridget. Οπότε, Σαμ, κάνε το πρώτο βήμα και πήγαινε το σώμα της Προέδρου στον αποτεφρωτήρα. Αν δεν ενωθούμε όλοι και πάλι, η ανθρωπότητα δεν θα επιζήσει. Εσένα ήθελα να στείλω, Σαμ. Ο χρόνος τελειώνει. Σε αγαπάω, Σαμ. Θα σε περιμένω στην παραλία. Και αυτό που είπατε, σε περιμένω στην παραλία. Ποια παραλία? Τι γίνεται? Βρίσκεται. Αυτό το παιχνίδι θα έπρεπε. Δυτικά, μην ξεχνά ότι θα περάσει μέσα από εδάφη των ξύεψων. Ναι, αυτό δεν το ξεχνάμε τίποτα. Φροντίρα πάνω στα βουνά για να μην μπορεί η χειρική ύλη του καπνού να φτάσει στην πόλη. Okay. Δεν θα είναι εύκολο να μεταφέρει το πτώμα εκεί. Τότε γιατί με βάζει να το κάνω? Ω Χριστέ μου. Θα σε παρακολουθούμε συνεχώς. Αν συμβεί οτιδήποτε, θα σε υποστηρίξουμε μέσω των χειροπέδων. Νιώθω ήδη ασφαλής. Αυτό το παιχνίδι θα έπρεπε να έχει τίτλο να λέγεται «Τι γίνεται?». «Τι γίνεται Part 1?». «Τι γίνεται Part 2?». Πάντως είναι ενδιαφέρον, δεν σας το κρύβω καθόλου αυτό, πιστεύω έχετε την ίδια γνώμη με εμένα. Επεισόδιο 1, Bridges, παραγγελία από το Portals of... Παρέδωσε τη σωρό της Προέδρου σαν αποτεφρωτήρα. Hey, Dai. Ο Deadman σου εξήγησε τις χειροπέδες, έτσι? Ναι. Με αυτές θα δεις την τοποθεσία του αποτεφρωτήρα. Okay. Οπότε, εμείς είμαστε εδώ. Capital Not City, διαθέσιμη παραγγελία, παραγγελίες εξέλιξη, σχεδία σε διαδρομή. What? Α, μπορώ να βάλω Mark, Custom Mark, ok. Και αποτεφρωτήρας είναι εδώ. Αφαίρεσε δείκτη σχεδία σε διαδρομή. Thank you.
Σχεδιάζουμε διαδρομή τώρα. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων. Ήλπιζα να ανοίξει, να μας δείχνει στο χάρτη το που ακριβώς πρέπει να πάμε, αλλά... Wow, ρίξε το βάρος σου, λέει! Hey. Δεν νομίζω ότι πρέπει να στο θυμίσω, αλλά κάθε λεπτό μετράει όταν μεταφέρεις πτώματα για αποκομιδή. 48 ώρες μετά την καρδιακή προσβολή, νεκρώνουν και γίνονται 6Ε, που θα μας κάνουν τη ζωή κόλαση. Αχα. Θα σας κάνουν τη ζωή κόλαση και εγώ φταίω γι' αυτό. Ρίξε το βάρος σου δεξιά. What the... Hey! Okay, θα έχουμε θέμα. Okay, κατάλαβα πώς πάει τώρα. Δεν μπορώ να τρέξω τώρα. Ω, παιδιά, θα είναι δύσκολο αυτό. Έχω να μεταφέρω φορτίο και δεν μπορώ να κοντρολάρω το βάρος μου. Είναι έτοιμος να πέσει, μεταφέροντας πτώματα. Σταμάτα. Χρησιμοποιείται για να προσπαθήσεις να ισορροπείς. Okay. Well, θα είναι μεγάλο ταξίδι αυτό από ό,τι φαίνεται. Κρατήσου αγόρι, να κρατήσου. Your body is away with me. Μ' αρέσει. I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. Well, δεν θα το κόψω τώρα, απολαύσετε αυτό. Ευχαριστώ, λέει. Αποστολή που απλά μου like στα αυτό και μπορείτε να πατήσετε επανειλημμένο το like σε γέρο και το κουμπί. Οκ, αυτή η γέφυρα λογικά είναι φτιαγμένη για μας, αλλά... Well, δεν θα τη χρησιμοποιήσω τώρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Anyway. Hey, κρατήσου, σε παρακαλώ. Είναι τόσο δύσκολο. Πώς ακριβώς... Είμαστε στα 347 μέτρα. Δεν έχω ιδέα, δεν νομίζω να ανέβουμε από εκεί πάνω. Μάλλον θα πάμε από εκεί.
Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε σκάλα τελικά. Δεν μπορεί να την πάρει, δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε, αλλά δεν μπορεί να την πάρει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο προς το παρόν. Σήκωσε, θα σφάμε λίγο ένα σκουλικάκι κρυπτοβιωτικό και μας δείχνει την καλύτερη διαδρομή που μπορούμε να πάρουμε. Οπότε εκεί που δείχνει σκάλες, λογικά θα πάω εκεί. Οπότε αυτό μας δείχνει την καλύτερη και πιο ασφαλή διαδρομή. Το θέμα είναι ότι δεν έχω καμία σκάλα για να το κάνω αυτό. Χρησιμοποίησα το σαρωτή εδάφους. Η χρήση του σαρωτή εδάφους του ανιχνευτήρα κάνει τα κοντινά σκηνιά, τις σκάλες και άλλα χρήσιμα αντικείμενα να λάβουν και είναι ευκολότερα στον εντοπισμό. Τέλεια, το κατάλαβα αυτό, αλλά... υπάρχει σκάλα... α, υπάρχει έτοιμη σκάλα, οκ, okay, κατάλαβα τώρα. Like. Πατάμε like για κάποιο λόγο. Πιάσε. Οκ. Okay. Κατάλαβα πώς πάει αυτό τώρα. Και δίνουμε like στον Igor που... έβαλε τη σκάλα εδώ ή κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Come on, don't. Hey, 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 σταμάτα. Oh my god. Ευχαριστώ. Κι εγώ ευχαριστώ. Είσαι σίγουρος ότι θα πάμε από εδώ? Guys, δεν ξέρω. Άρπαξε το σκηνή. Είχε σκηνή ρε φίλε. Like. Και okay, βάλαμε like. Δεν θα αφήσουμε το σκηνή. Θα προσπαθούμε να μην σκοτωθούμε. Μπορείς να ανέβεις. Το στόμα μου έχει ξεραθεί. Οκ. Αγόρι μου, άσε το σκηνή λίγο. Πρέπει να πιούμε. Πιες Monster Energy. Okay. Αυτό που λέμε, τα, ξέρεις, τα μάτια φοβούνται και το σώμα πράττει, ξέρω εγώ. Μάλλον εδώ θα κάψουμε το, yeah, το πτώμα της μητέρας μας. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Μαμά, εσύ είσαι? Όλα πετάνε προς τα πάνω εδώ πέρα. Ίσως είναι κακό σημάδι αυτό. Come on, Sam. Πρέπει να τρέξουμε λίγο. Λέγοντας σύστημα. Yeah, θα το κάνω αυτό. Yes, thank you. Τέλεια. Αυτό με το φορτίο ρε φίλε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παραλίγο. Yeah, παραλίγο να πέσουμε. Ελπίζω να γίνει πιο εύκολο μετά και να μην ασχολούμαι τόσο πολύ ώστε να μεταφέρω ένα φορτίο. Ή τουλάχιστον να έχω κάποιο όχημα ή κάτι τέτοιο. Εδώ θα την κάψουμε. Μη μας πέσει τώρα, Σαμ, τελευταία στιγμή. Αποτέφρωση. Ναι, 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 συμφωνώ. Θα την αποτεφρώσουμε. Παρακαλώ να πω λίγο. Ισορρός Προέδρου. Αυτή είναι κάπως συγκινητική, περίεργη στιγμή. Και με το πτώμα της, το σώμα της μητέρας μας, ξέρω. Αυξάνεται ραγδαία. Αναμένονται ισχυρές βροχές χρόνου. Γύρνα πίσω τώρα.
Σαμ, όσο είσαι εκεί, κάψε το άλλο φορτίο. Ποιο άλλο φορτίο? Είχα κι άλλο φορτίο. Τι είναι αυτό το φορτίο? Πώς είναι τα ρούχα της ή κάτι τέτοιο? Τι είναι αυτό? BB-28. Είναι η καταχωρημένη μονάδα του Ίγκορ. Ήταν συνδεδεμένη πάνω σου να σε βρήκαμε στον κρατήρα. Όταν είχε πέσει. Γιατί είχε επισημανθεί για καταστροφή. Η Central Note εξαφανίστηκε μαζί με το αρχηγείο μας, επειδή αυτό το πράγμα δεν έκανε τη δουλειά του. Είναι όλα στο ημερολόγιο του Ίγκορ. Αγάπη μου. Είναι ακόμα ζωντανό. Δεν μπορεί να επισκευαστεί. Και δεν επιβιώνει εκτός κάψουλας. Λυπήσου το αν θες, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί. Πρέπει να πεθάνει. Ο διευθυντής ενέκρινε την εντολή. Δεν με νοιάζει τι έκανε ο διευθυντής, θα σκοτώνω ένα μωρό. Και τι γίνεται ακριβώς τώρα? Ήρθανε τα ξέ. Κάτι θα γίνει. Κάτι έγινε. Πακέτο με την περιοχή. Περίμενε να περάσει η βροχή. Όχι. Πλησιάζουν τη θέση μου. Πρέπει να κινηθώ πρωτού καταλάβουν ότι είναι εδώ. Σαμ, αν σε φάει ένα από αυτά, θα γίνει κρατήρας θανάτου. Εσύ θα γυρίσεις πίσω, αλλά η περιοχή τριγύρω θα γίνει κρατήρας. Α, αυτό είναι καλό. Αλλά δεν φοβάμαι ότι θα με φάει. Αυτά μυρίσαν το καπνό ή κάτι τέτοιο και ήρθαν έτσι. Έτσι, μπράβο. Δεν θα το σκοτώσουμε. Ξεκίνα ρε γαμημένο. Μα χαλασμένο είσαι. Ναι, αυτό σου είπανε πριν λίγο. Αυτό ήταν. Κάνε τη δουλειά σου. Οκ. Αυτό ήταν γαμάτο. Oh, wow. Okay. Μη κοιμάσαι, ξύπνα. Από όσο κατάλαβα το μωρό, επειδή είναι αθώο ή κάτι τέτοιο, βλέπει αυτά τα πράγματα. Σκύψε. Μισού προσεκτικά. Η αργή σκεπτική κίνηση μειώνει τον ήχο που παράγουν τα βήματά σου. Okay. Έσκυψα. Κράτα την ανάσα σου! Οκ, δεν ξέρω αν είμαι κοντά τους ή όχι, πώς το καταλαβαίνω αυτό. Οκ, κρατάω ανάσα, κρατάω ανάσα, κρατάω ανάσα. Thank you.
Ω, έχω χεστεί πάνω μου αυτή τη στιγμή. Με βρήκανε. Συγχρόνιζα, δεν έχω ιδέα που πάω. Δεν έχω ιδέα που πάω. Όσο κρατάω την ανάσα μου είμαι εντάξει. Ω, Μιτζι! Είμαστε εντάξει τώρα. Αχ, μιλάει και το μωράκι ρε παιδιά, μιλάει και το μωρό συγχρόνως. Oh my god, okay. Όχι, ελπίζω να πήγαινω σωστά, είναι ακριβώς δίπλα μου. Ωραία, σε όποια κατεύθυνση κοιτάει αυτό το ελικόπτερο, να το πω έτσι, σε εκείνη την κατεύθυνση βρίσκεται. Δημιουργείται κι άλλο εδώ νομίζω. Πώς θα τα λέμε αυτά, θα τα λέμε ξι, έψιλον, ξε. Νομίζω βρήκα από πού πρέπει να πάμε, guys. Κατάλαβα πώς λειτουργεί αυτή το ελικόπτερο. Ο ανεμιστήρας κινείται πολύ πολύ πιο γρήγορα και τρελά όταν είναι δίπλα μας ακριβώς αυτά. Okay. Θα πρέπει να τα περάσουμε αυτά και υπάρχει μια σκάλα κάπου εδώ πέρα. Σκαρφαλώσουμε τη σκάλα και θα φύγουμε από εδώ πέρα. Βλέπω τη σκάλα τουλάχιστον. Νομίζω είμαστε εντάξει. Όταν αλλάξει χρώμα και γίνει αυτό το ηλεκτρικό χρώμα που βλέπεις, νομίζω είμαστε εντάξει τότε και μπορούμε να τρέξουμε. Α, υπάρχει μια σκάλα εκεί. Ωραία. Κρατήσου, κρατήσου, κρατήσου. Hey, Igor, ευχαριστώ για τη σκάλα. Η συναντήση με αυτό που έκανε και μόνο την ελληνική ταχύτητα να πληρώνει την αντοχή. Η αντοχή σου πέφτει γρήγορα. Οκ, το παγούρι μου. Κατέβασε παρακαλώ. Να είσαι Igor. Μη φωνάζεις. Δεν σε ρώτησε κανένας ποιος είσαι. Τουλάχιστον τώρα μπορούμε να τρέξουμε, guys. Αλλά και πάλι μπορεί να σκοτωθεί. Οπότε τρέχουμε σιγά σιγά. Προσεκτικά με τον Σαμ εδώ πέρα. Οκ. Επέλεξε παγούρι. Α, πρέπει να πιω, ε. Οκ. Πιέσαι λίγο. Το παγκούρι σου γεμίζει αυτόματα. Οποιοδήποτε νερό, είτε κανονικό είτε από βροχή νερού, έρθει σε επαφή με το παγκούρι, απορροφάται και φιλτράρεται, κάνοντας το πόσιμο. Καλό αυτό! Θα γούσαρα να έχω τέτοιο παγκούρι. Hey Igor, πάρε ένα like. Ωραία. Οπότε. Ναι, οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Ξέρω εγώ, τι είδατε, είδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ φάση αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να πάμε εκεί. Okay. Κέντρο διανομής. Ωραία, τέλεια. Γυρίσαμε λοιπόν. Συγγνώμη παιδιά που και αυτό το επεισόδιο βγήκε κάπως μεγάλο. Θα προσπαθήσω τα επόμενα επεισόδια από εδώ και πέρα να είναι μισά ώρα. Και για να τα απολαμβάνετε έτσι κάπως πιο πολύ και να προλαβαίνετε βασικά να τα βλέπετε με τα σχολεία κτλ. Επιστροφή, οκ. Okay. Ζήσαμε μια... την πρώτη μας περιπέτεια, ξέρω εγώ. Και το ουράνιο τόξο ακόμα εκεί. Είναι θαύμα ακόμα και που είστε ζωντανοί. Όταν κάποιος με Dooms συνδέεται με BB, συναισθήματα και αναμνήσεις σου προκαλούν ανατροφοδότηση, όπως με ένα ηχείο. Αυτό ενισχύει τον φόβο και το άγχος. Και υπάρχει κίνδυνος να σε πάει κάπου από όπου δεν μπορείς να επιστρέψεις. Αχα. Λυπάμαι.
αλλά αυτό το BB έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η καταστροφή είναι η μόνη επιλογή. Σε παρακαλώ, όχι. Θα καθαρίσου και έλα στο γραφείο της Προέδρου. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν θέλω να σκοτώσουμε το BB, ρε παιδιά. Πάντως ναι, από όσο κατάλαβα, ξέρω εγώ, είναι, επειδή είναι μια αθώα ψυχούλα, ξέρω εγώ, ίσως τα βλέπει αυτά, τα ξιέψιλον. Γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Hey, μπρο, πώς θες να σε ονομάσουμε? Hey, BB, ναι. Πάντα μαζί σου. Μα αυτό με ανησυχεί λίγο. Θα είσαι για πάντα μαζί του. Φεύγει ο ήλιος και διστάζει να σου εαυτό σου και μη διστάζει. Wow! Μπουρμπουλήθρα σε... καρδούλα, σχήμα καρδούλα, σε έβγαλε. Αυτό σημαίνει ότι μας αγαπάει, ξέρω εγώ. Είναι σπάνιο να δεις τον Norman Reedus να χαμογελάει, ακόμα και σε παιχνίδι. Οκ, αποτελέσματα, παραγγελία νούμερο 3, απόλυτο από το φρέσκο της όρος της Προέδρου, το κάναμε αυτό. Παράληψη, ναι, θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Ελπίζω να το χαρήκατε, κάντε ένα like αν σας άρεσε και συνεχίζουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ακόμα το τι γίνεται. Πιστεύω σε κάθε επεισόδιο σιγά σιγά έτσι θα καταλαβαίνουμε, ξέρω εγώ, που κάποια λεπτομέρεια. Τέλος πάντων, σας αφήνω εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Τσέκαρε το καμπανάκι για να σου έρθει η ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Και αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, ακόμα, εδώ είσαι, γρήγορα. Τι κάθεσαι, εγγραφή, subscribe. Τα λέμε, γεια.